Στο φίλο μας τον Γιώργο λοιπόν τον Παναγιωτίδη. Θα μας κάνει και αυτό τον καλοκαιρινό χαβά με πουλάκια. Στα παιδιά εδώ πέρα στην παρέα τους Κοζανίτες που κάνουν έτσι μια μίνι γιορτούλα. Λοιπόν, οι γνωστές εγκαταστάσεις και παρόλα αυτά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ναι. Είναι μια πραγματικά στην κυριολεξία μίνι γιορτούλα. Τέρμα η Κοζάνη είναι μαγνήτης παιδιά. Αυτό ήταν για μια παρέα έτσι. Αυτή είναι η παρέα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Εδώ παιδιά λοιπόν στην Κοζάνη, γίνονται εδώ στην Κοζάνη το 2024 τις 7 του Ιουλίου, ναι, μέσα στο κατακαλό καιρό. Βλέπετε τώρα ο λαός όλος έχει όπου βρει υπόστεγο πάει και αράζει από κάτω. Και έχουμε και κόσμο γενικός, πανελλαδικός θα έλεγα. Δεν είναι από όλη την Ελλάδα αλλά είναι και από μακρινά μέρη. Λάρισα, ξέρω εγώ τι, Θεσσαλονίκη, Βέρεια και όλα βέβαια, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Κατερίνη, Νομό Πιερίας δηλαδή. Εννοείται Αθήνα, να εδώ είναι η παρέα μας, ο Κούκος. Λοιπόν, πάω να λάβω και εγώ θέση τώρα. Έλα! Να το να, να και ο οικοδεσπότης, να ο Γιώργαρος. Κάτι πήγε να πει, αλλά τράπηκε την κάμερα. Τράπηκε στην κάμερα! Λοιπόν, πάω να λάβω θέση να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν. Λάβαμε λοιπόν θέση. Ήδη είχε αρχίσει και βγάζει πουλάκια έξω. Πάμε Γιώργο! Πήρε και το μήνυμα, έχω φύγει μακριά πίσω. Νοτιαδάκι έχουμε, ναι. Για να δούμε τώρα τον κόπο του κιαυτουνού. Στα πουλάκια, ωραία, ωραία, φύγανε, τεχνιδιάρικα, από τη δεξιά πάντα, ωραία, ωραία, ναι. Έχουμε τον ήλιο φλάτη, ναι, 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 να τα, λέω. Τα πουλάκια του φίλου μας, του Γιώργου του Παναγιωτίδη, που το χειμώνα πάντα μας εντυπωσιάζει. Πιστεύω να μας εντυπωσιάσει και το καλοκαίρι. Ζωγραφιές είναι, ε. Ζωγραφιές να φτύνουν, αρχίσανε του. Μπράβο ρε Γιώργη, μπράβο. Πιπινάκια λοιπόν. Ντάλα μεσημεριού, ναι. Μες στη ζέστη, μες στο λιοπύρι. Βλέπουμε ένα, θα έλεγα, καταπληκτικό χαβά μέχρι στιγμής. Σε πιτσούνια, σε πουλάκια. Για να δούμε το μάτι, ναι, ωραία φύγανε. Ανεβαίνουν και πάνε όλο προς τη μέση. Να φτάσουν τη μέση. Εντάξει, είναι χαμηλά ακόμα τα πουλιά. Αλλά η εκκίνηση, ακόμα είναι στην εκκίνηση. Λοιπόν, εδώ. Τώρα τραβήχτηκα πίσω. Τώρα θα κολλάω όπου βλέπω ασπρουδερά. Άστα, αυτά τα σταχτιά τα άφησα. Έπεσα σε σταχτιά και τα άφησα. Εδώ, τα ασπρουδερά θα βλέπουμε, παιδιά. Σουλουπάκια, τσαπάρια. Και ό,τι τζινάκι αρπάξει η κάμερα, ναι. Λοιπόν, ωραίος, ωραίος είναι. Επαναλαμβάνω, πιπίνια. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα πουλιά, γι' αυτό φωνάζει. Πουλάκια είναι, ρε. Και από ό,τι μου είπε, φέτος δεν έχει κάνει καλή προπόνηση στα πουλιά. Αλλά και πάλι, παίρνουμε εικόνες. Μπράβο ρε Γιώργη, μπράβο. Ωραίος. Σουλούπια είναι αυτά, πρέπει να είναι σουλουπάκια. Σουλούποβα που λένε εδώ. Λοιπόν, για να αφήσω το zoom. Κοντεύουνε να φτάσουν στη μέση, κοντεύουνε αυτά εδώ. Ωραίος, ωραίος είναι. Να ακούτε, έτσι σας θέλω λέει, ζωηρά. Όχι, ζωηρό είπες, αυτό εκεί φτάνει το πιο κάτω. Για να πάμε εδώ δίπλα σε αυτά εδώ. Απανά. Ναι, είναι παιδιά, είναι δύσκολο τώρα το έργο, έτσι. Και πετάει για κατάλληλη ώρα. Τα αφήνω συνέχεια να πιάνω πιο πολλά. Εδώ τώρα είμαστε. Για να δω. Εδώ τα έχω, ήρθαν από πάνω, ναι. Φύγανε λίγο δεξιά, όπως φυσάει, και τώρα ήρθαν από πάνω, ναι.
Τα ρίχνει κιόλας, ναι. Αυτό ήταν, ναι. Την πήραμε τη γεύση, εντάξει, τη μυρωδιά. Άλλα τα πιτσούνια, ε, κοίτα, και πρέσα. Α, έχει κι άλλα. Τέλος. Πάπαλα. Ναι. Θα τα δούμε και μέσα. Για να δούμε λοιπόν το χαβά του. Πάμε Γιώργο! Έτοιμος! Στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Παναγιωτίδη. Μέσα στο κατά καλό καιρό, λέω, ναι. Για να δούμε τι θα μας σηκώσει. Τα πιπίνια του. Ακούγονται τα πλατούρια εδώ πέρα. Πω πω, έκρηξη, ε. Ωραίος. Η εκκίνησή του ήταν καταπληκτική. Πουλάκια, λοιπόν, μοντέλα 2024. Πολύ ζέστη. Άλλωστε το μαρτυράει και η ημερομηνία που έχουμε. Και παίρνουμε τα δείγματα τώρα. Αυτά είναι δείγματα, παιδιά, που βλέπετε. Τα δείγματάκια μας, βέβαια, έχει σουρτήσει πολλά πουλιά. Τώρα βάζει έτσι ένα κοπαδάκι από τα τελευταία. Τα άλλα τα έχει αφήσει κάτω. Εντάξει, σε 20 μέρες έχουμε Αύγουστο, ε. Πολύ προχωρημένο το καλοκαίρι. Όλοι τα έχουν παρατήσει τώρα τα πουλιά, εννοείται. Άλλοι σουρτίζουν, άλλοι τα έχουν στο ξεφτέριασμα. Ο Γιώργος μας κάνει επίδειξη. Σε εισαγωγικά, έτσι. Δεν είναι και άσχημα όμως. Βλέπετε. Πουλάκια, πιπινάκια, πεταλουδίτσες. Τα άσπρα, βέβαια, φαίνονται πολύ καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο στο Γιώργαρο. Ακόμα μια φορά. Αν και εδώ πάντα μας εντυπωσιάζει. Το έχω πει σε πολλά μου βίντεο. Όποτε και να έρθουμε. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φτηνόπωρο. Είναι παντός καιρού κι αυτός. Ναι, ναι. Πεταχτάρι είναι κι αυτός. Κάτσε να τα ρίξει τώρα. Για να δω. Δεν φτάσανε. Λίγο πριν τη μέση. Μια τσιμπιτούλα θα λέγαμε. Από το φίλο μας τον Γιώργο, και ωραία πέφτουνε, κοιτάξτε, κορδόνια, ε. Συμπεριφορά πεσού μεγάλων περιστεριών, πουλάκια. Αυτά είναι τα πεπινάκια του. Τέλος. Μια πτήση χαμηλού ύψους. Απλά να δούμε λίγο την τέχνη των φτερών και το άρπαγμα. Είπαμε. Τέτοια εποχή βλέπουμε τα δείγματα. Ναι, ναι. Ακούτε και το χειροκρότημα, ήταν πολύ καλός, ναι. Όπως πάντα. Δεν είχαμε και απέτηση τώρα να δούμε χαβά. Κανονικό, μην τρελαθούμε. Πιο πολύ το κάναμε ταλαβεράκι. Φωνάξανε τους φίλους που είδατε. Θα πετάξει τώρα και ο Τζίμος, θα κάνει μια προσπάθεια και αυτός. Και μετά πάμε να φάμε και να πιούμε. Και θα είναι και το τελευταίο γλέντι της χρονιάς αυτής, της σεζόν μάλλον, της καλοκαιρινής. Από τα παιδιά που τολμήσανε και επιδείξανε τα περιστέρια τους. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα, ναι. Εδώ είναι ο Μαδάρα. Βέβαια, πετάχτηκε σε δύο δόσεις, πολλά περιστέρια. Ωραία, λέω, πιπίνια. Έχεις και εκπαιδευτέ μέσα εδώ, Γιώργο? Όχι, ούτε ένα. Χωρίς εκπαιδευτές, ε. Ναι. Ωραία, αυτά τα κυψενάκια, τα πετρωτά, λέω. Έχεις κυψενάκια, εντάξει, καλά πας. Σε καλό δρόμο είσαι. Μην νομίζεις εσύ και ο Τζαμτζής έχετε μείνει εδώ, έτσι, πιστή. Στο είδος αυτό. Α, όχι, είναι και ο Βαρόνος. Και ο Βαρόνος, εσείς οι τρεις. Και κυψαναλογατή.
Μπράβο ρε Γιώργο με τα χρώματα. Με τα χρώματα λέω τα λαλά. Πήραμε μια μικρή γευσούλα σήμερα. Πολύ καλός. Είναι γεμάτος πιτσουνάκια, χρώματα. Και σε σάκια έχει ωραία. Να και ένα οντού. Να το και το οντού. Αναφέρει λίγο στο κυψενοντού, αλλά λίγο ακούμπησε και γύρισε πίσω. Πού το. Το κυψενοντού, ε. Ναι. Όντως, αυτό ήταν. Τώρα δεν φαίνονται βέβαια τα φτερά, πάνω δεν πειράζει όμως. Φαίνεται από τη φάτσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σούπερ ομάδα η οποία πετάχθηκε σε δύο δόσεις, γιατί ήταν πολλά. Είδαμε και αυτήν την προσπάθεια και μπράβο του. Και τα υπόλοιπα θα μας τα πει εννοείται ο ίδιος. Γιώργα, ρε, όπως είπα, θα ακούσεις και το βίντεο, ήδη θα το έχεις δει τώρα. Έκανες μια προσπάθεια, τώρα εννοείται ότι δεν έκανες καβά, μην το συζητάμε έτσι, κανονικός, εννοείται. Αλλά να ξέρεις ότι πήραμε μια μικρή γεύση. Δηλαδή τα πουλιά δείξανε το βηματάκι τους που έχουν, την ομοιογένεια. Από εκεί και πέρα, αυτά έχουμε απέτηση στο χειμώνα να τα δούμε πια χαβά. Κανονικό, στα καρφιά, ξέρεις τώρα εσύ. Να πέφτουν και να ουρλιάζουν. Αν και το πεσό τους δείξανε φοβερά δείγματα για μένα, για πουλάκια. Αρπάζανε και σφίγγανε, κλείνανε τα φτερά τους όπως οι μεγάλες υβούτες. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να σου πω συγχαρητήρια. Ακόμα μια φορά, πάρ' το λόγο εσύ. Ευχαριστώ Παναγιώτη για μια ακόμα φορά και τον κόσμο που μας θύμισε και ήρθανε σαν φίλοι. Εμείς το κάναμε φιλικά για να περάσουμε ωραία στο τραπέζι και όχι για τα περιστέρια. Τα περιστέρια δεν είναι έτοιμα ακόμα. Απλώς να μαζευτούμε οι φίλοι, να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε καλά. Και από εκεί και ύστερα ο καθένας θα έχει για την πάρτι του. Ό,τι γουστάρει ο καθένας μπορεί να κάνει. Ναι. Εντάξει, πήραμε και ένα μεζέ περιστράδικο όμως. Εντάξει, είχαμε και ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε κανένα τώρα. Ναι, τώρα που έπεσε. Στο πεσό, ε. Ωραία. Ναι. Γρηγόρη, φέρε το δίπλα. Όχι. Απαγορεύεται. Τα μακάβρια δεν είναι. Τέλος πάντων, μας βλέπει και άλλος κόσμος και πρέπει να χαιρόμαστε τώρα. Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί. Σαΐνια και τέτοια τα αποφεύγουμε τώρα. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε τώρα και στο φίλο μας τον Τζίμο. Πάμε και στο φίλο του Τζίμο. Θα μας κάνει και μια τσιμπητούλα έτσι από ό,τι είπε και αυτός. Ναι, και μετά λοιπόν πάμε να φάμε να πιούμε. Γιατί ο κύριος στόχος της ημέρας σήμερα ήταν να μαζευτούν περιστεράδες από όλη την Ελλάδα, όσοι μπορούσαν να έρθουν. Να φάμε και να πιούμε. Να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε καλά και να πάρουμε να τσιμπήσουμε και ένα περιστεράδικο μεζέ, θα έλεγα. Όχι χαβά, ένα μεζέ. Έτσι ακριβώς όπως θα λες είναι η Παναγιώτη. Πάμε λοιπόν, φύγαμε. Ευχαριστώ, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Γιώργα. Όλο τον κόσμο. Γεια σου μεγάλε. Να πας το καλό Παναγιώτη. Να δεις και λίγο την καινούργια γενιά έτσι. Άντε να μην σου χαλάσω το χατήρι. Άντε. Ας πάει και το παλιάμπελο ρε. Άντε ρε. Κοιτάξτε εδώ κουμάσια ε. Όλα αυτά που βλέπετε είναι γεμάτα. Είναι πολύ φαν περιστεράς ο Γιώργος έτσι. Πολύ δυνατός. Να δεις την καινούργια γενιά και περιμένει. Χαίρετε τώρα, ευχαριστήκετε. Μπορούσα τώρα να του χαλάσω αυτό το χατήρι. Ω πω λέω. Κοιτάξτε εδώ χρώματα και αρώματα λέω. Καινούργια γενιά είναι εδώ. Αυτή είναι. Η καινούργια του γενιά. Οι αδυναμίες του, όπου έχουμε και από εδώ, όπως έσυκα. Μπράβο ρε. Και καφέ αλατζάδικα, καφέ αλατζάδικα. Τι λέει ρε φίλιο, μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Αυτά είναι τα μεράκια μου, ξέρω, από παλιά το ξέρω. Το αρέσανε τα χρώματα, τα θεαματικά. Και εδώ βλέπω και κάτι πετρωτά, σουλούπια πετρωτά. Κοίτα, αυτό είναι αυτό Παναγιώτη αφιερωμένο. Ποιο να λέει? Αυτό το σεφ, πάτησε αυτό που ανέβηκε. Αυτό να δω, ναι. Γέρναρε λίγο. Τον βλέπω. Άστο, όχι, δεν γύρισε να τον δεις, δεν τον είδες. Τον έχω σε προφίλ, ρε. Το θες αν φας εσύ, ε. Να δω. Τι θες, να. Ναι. Εντάξει, είναι οι αδυναμίες αυτές. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι οι αδυναμίες, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ρε Γιώργο. Πάμε. Έγινε, Παναγιώτη, να πάτε στο καλό. Έγινε, γεια χαρά.